αρχές της Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής μέχρι τώρα είναι συγκεκριμένες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε 7 χρόνια. Ο νυν Δήμαρχος μαζί με τους συνεργάτες του, γιατί περισσότεροι από την περιφερία και ενότητα είναι εδώ μαζί μου πάλι, δείξαμε τον υπεύθυνο τρόπο λειτουργίες και συνεργασίες, αν θέλετε, το υπενθυμίζω, με την προηγούμενη κυβέρνηση, για να δώσουμε λύση. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι ψάχνοντας για να γίνει η δομή επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν ακούστηκε το παραμικρό. Αντίθετα, συνενούσαν όλοι για να γίνει μια δομή, αν θυμίστε, το 18, ήταν μια πρόταση δική μου. Συνεπώς, η υπεύθυνη στάση δική μου έχει ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια. Ερχόμαστε τώρα στο σημερινό. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση. Αυτή τηρείται με βλάβεια μέχρι σήμερα, παρά τα λεγόμενα και παρά τα συζητούμενα κατά καιρούς μέσα από διαστρεβλώσεις και οτιδήποτε άλλο. Δεν υπέδειξε τελικά χώρο το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έκανε τελευταία προσπάθεια υποδεικνύοντας χώρο οι γνωστές μπαμπακές. Στο κάτω-κάτω είναι κάτι το οποίο δεν είναι αφορά, δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά κυβερνητικό. Και δεν αφορά μόνο Τυχείο, αφορά το Αιγαίο, αφορά την Ευρώπη ολόκληρη, αφορά τον πλανήτη ολόκληρο πλέον, το μεταναστευτικό. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται στα γειτονικά μας νησιά. Δεν έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι γνωστή η απόφαση, όταν ετέθη το ζήτημα από εμάς που είπαμε όχι στο Θόλο, πάμε στις Μπαμπακές με τη συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Εδώ υπάρχει μια οξύμορη κατάσταση, είναι οξύμορο το σχήμα, άλλα λέμε, άλλα θέλουμε, άλλα κάνουμε, άλλα επιδιώκουμε. Δεν πέρασε αυτή η απόφαση. Αυτή την ώρα υπάρχει το Θόλος. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, πιστοί σε αυτά τα οποία είπαν, κάνουν όλες τις νομικές ενέργειες να παρεμποδιστεί να γίνει η συγκεκριμένη δομή στο Θόλο και μάλιστα συγκεκριμένη περιοχή, η οποία εμείς τη θεωρούμε ότι είναι δημοτική έκταση. Μέχρι εδώ όλα καλά και αυτό θα συνεχίσει να κάνει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Αυτό το οποίο είπα, το λέω και θα το ξαναλέω, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή σε έκνομες ενέργειες δεν πρόκειται να προβούν. Υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία. Καλό είναι να υπάρχει συνεννόηση και να αποφευχθούν όλα εκείνα τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο κακά τα ψέματα το μεταναστευτικό θα το έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω αν είναι τα 5, τα 10, τα 15. Και βέβαια εκείνο το οποίο εμένα με ενδιαφέρει και τη Δημοτική Αρχή είναι πρωτίστως η ασφάλεια των ανθρώπων μας. Η ασφάλεια των 55.000 οι οποίοι μένουν εδώ και αυτό είναι ένα ζήτημα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι παρενέργειες έχει.